Λοιπόν, στο κόκκινο δωμάτιο θέλω να έρθει η Άννα. Κάτσε εσύ! Μα δεν μπορείς να ξέρεις ποιος μπορεί να είναι. Έλα τώρα, ποιος θα είναι. Σας δεν νιώθω για κανένα ερωτικά αυτή τη στιγμή. Μα δεν μπορείς να ξέρεις ερωτικά. Πάνε. Μπορώ να μην πάω. Όχι, τώρα σου πάω. Πήγαινε αυτή. Θα πάω γιατί θα πάω στο μία. Πάνε. Κάτσε για άλλο. Δεν νιώθει όμως καλά. Δεν θα πάει. Δεν θα πάει. Δεν θα τα ίδια πράγματα πάλι. Εντάξει. Εγώ το καταλαβαίνω, αλλά με δεν νιώθει καλά και να πάει με το ζόρι, και αυτό μπορώ να το καταλάβω. Ναι, και εγώ το καταλαβαίνω και όλοι μας το καταλαβαίνουμε. Και... Ανά, μη μασάς, κάτσε, πες εγώ βαριά με τα ανάλια, πάλι τα ίδια. Αμήν είναι όλες εμείς, έτσι. Αλλιώς κατσόκ. Και έχω να σου πω. Καλώς. Καλό. Κάτσε. Δεν ήθελα να έρθω να ξέρεις. Το ξέρω, τα άκουσα. Κάτσε. Λοιπόν, απλά θέλω λίγο να ηρεμήσουμε λίγο τα πνεύματα, λίγο αυτή την κατάσταση. Τα πνεύματα ήταν πολύ ήρεμα και ήταν και πολύ θετικά. Αυτό θέλω, εντάξει, να ηρεμήσουμε λίγο τα θέματα. Ούτε θέλω να στεναχωριέσαι, ούτε τίποτα, έτσι. Έγινε, μπορεί να... Όχι, δεν έγινε. Μου είχες βγάλει ένα χαρακτήρα αυτή τη στιγμή, ναι. Εντάξει, που δεν μου αρέσει και δεν ισχύει κιόλας. Γιατί σου βγάλω κάτι τέτοιο? Αφού ξέρεις ότι σου συμπεριφέρεται πάρα πολύ όμορφα. Ναι, μέχρι χθες, πριν από το επεισόδιο του καναπέ. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, συμφωνώ. Ό,τι θετικό ένιωθα για σένα είναι σαν να το πήρες όλο πίσω. Γιατί να το... Και χθες στη Μαρία ένιωσα ότι με έδωσες έτσι και σήμερα πάλι το ίδιο. Αυτό θέλω να σου πω, ότι ξέρεις τι. Δεν θέλω να νομίσεις κάτι τέτοιο. Τι να νομίζω, όπως το είδα. Όπως θέλω να είσαι ο χαρακτήρας σου, να σου χαμογελαστή, να μην σε πειράζει. Μα κάτι τι τέτοιο. Να νομίζω, το είδα. Όχι, δεν είναι κάτι τέτοιο. Και εγώ περίμενα από σένα χθες τουλάχιστον, ναι, να με προστατεύσεις και να πεις κάτι τύπου ότι θα το συζητήσουμε μεταξύ μας. Έπρεπε τώρα να γίνει ξανά όλο αυτό. Μα όταν το ρωτάει εκείνη τη στιγμή, τι μπορείς να πεις? Μπορούσες να πεις εσύ και να μην μιλήσω εγώ. Στο είχα πει ήδη δύο φορές κάτω χθες. Ωραία, το ξεκαθαρίσαμε, το λύσαμε, εντάξει, μιλήσαμε, το είπαμε, ό,τι και να έγινε. Δεν θέλω να το παίρνει. Βασικά, έχω να δεις. Επειδή είσαι ένας άνθρωπος ευαίσθητος και το παίρνεις λίγο κατάκαρδα, το παίρνεις λίγο άσχημα. Καταλαβες. Αυτό. Ότι εγώ προσπαθώ και σου δείχνω κάποια πράγματα και σου είπα πέντε πράγματα. Και εγώ σου είπα ότι τα εκτιμώ αυτά τα πράγματα. Μπράβο, ωραία. Και ότι μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα και ότι έτσι μ' αρέσει να είναι ο άντρας. Αυτό. Και εσύ μου λες ότι θέλεις χρόνο. Δεν σου είπα θέλω χρόνο. Όχι, όχι. Γενικά σου έχει γίνει όλη αυτή η φάση άσχημη. Είπα ότι ήθελα αυτή την εβδομάδα επειδή έχουν γίνει πολλά πράγματα. Και αυτό με τη Ραφαέλα, και αυτό με τα παιδιά που έφυγαν, και αυτό με τους ακόμους στο σπίτι. Ήθελα να ηρεμήσω και να το απολαύσω όλο αυτό. Ωραία. Τώρα δεν το απολαμβάνω φυσικά. Ωραία. Γι' αυτό ήρθα και εγώ εδώ πέρα για να σε καλέσω. Για να σου πω ότι ξέρεις τι, κάτσε απόλαυσε το, να ηρεμήσεις, να χαλαρώσεις, να δεις τι θέλεις μέσα σου, να ησυχάσεις, να βρεις πάλι το χαμογελό σου. Εντάξει, πάμε άλλη εβδομάδα τώρα πάλι. Δεις. Ό,τι και να είναι, είτε είναι άλλη, είτε δεν θα είναι η άλλη, είτε θα είναι παράλληλη, είτε θα είναι η άλλη, αυτό εμένα δεν με ενοχλεί. Απλά θέλω να σου δώσω να καταλάβεις ότι εσύ θέλω να είσαι εντάξει. Πάνω απ' όλα και μετά άστο το επόμενο το κομμάτι. Δεν έδειξες πριν όμως, Άλεξ, ότι ήθελες εσύ να είμαι εγώ πάνω απ' όλα, εντάξει. Σου είχα εξηγήσει χθες στον καναπέ και σου είπα, δεν έχει να κάνει με σένα, σου είπα. Σου είπα ότι οποιοδήποτε παιδί και να έρχονται, με ρώτησες για το κόκκινο δωμάτιο. Ναι. Και σου είπα, παιδί, αυτή η εβδομάδα δεν ήταν ερωτική για μένα. Θα ήθελα να γνωρίσω με οποιοδήποτε παιδί ερχόταν στο σπίτι. Δεν έχει να κάνει ούτε με τον Παύλο, ούτε με τον Βασίλη, ούτε με σένα.